Όσες φορές προσπάθησα στο παρελθόν να κάνω βίντεο κλιπ με αυτό το περιεχόμενο που με ενδιαφέρει εμένα, που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με το lifestyle τους, με την πραγματική ζωή τους, με τις συνθήκες. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο καλογιαλισμένο, λίγο πιο φιλικό για την κάμερα και για την κινηματογράφηση, ένιωθα ότι αλλοιώνεται ο πυρήνας του μηνύματος και της αλήθειας. Και by the way, τώρα που μου δίνετε και ευκαιρία, αυτό το ότι η Ελλάδα είναι το τάδε και το τάδε, δεν το είπα ποτέ εγώ από το στόμα μου και σιγά μην πω εγώ ότι είναι η Ελλάδα. Α, μέσα αυτή σε την έκφραση. Αυτό ναι, ναι. Μου έγινε μία ερώτηση και εγώ απάντησα ότι, τέλος πάντων, περιφραστικά ήθελα να εξηγήσω αυτό που θα σας πω και τώρα, ότι αυτές οι εικόνες είναι αληθινές. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλω να φανεί η Ελλάδα πιο άσχημη ή πιο κάτι από αυτό που είναι. Όμως πραγματικά εγώ στη ζωή μου που ζω εγώ και τις εικόνες που έχω καταγράψει με τα μάτια μου και με την ψυχή μου, μεγαλώνοντας, δεν πιστεύω ότι κάτι από αυτά που έχουμε δείξει δεν είναι αληθινά. Τώρα δεν τη φοβάσαι, εννοείς την αγάπη. Ναι, και επίσης και εγώ πια να πω κάτι, δεν έχω κάτι να κρύψω. Δηλαδή στην αρχή ένιωθα, α, μην το μάθουν αυτό. Πλέον, ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή μου και τελευταία που ξέρετε, τέλος πάντων, και αυτό που δεν ήθελα να το μάθει κανείς, ξέρω εγώ, το έμαθε. Είναι απελευθερωτικό το συναίσθημα. Ποιο? Το να... Ναι, τέλος πάντων. Ωραία τώρα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω, πονάει. Οπότε... άστο αυτό. Δεν μιλήσαμε και δεν σε ρωτήσαμε τίποτα γι' αυτό. Ναι. Και δεν θέλουμε να σε ρωτήσουμε και γι' αυτό. Οπότε... το συναίσθημα... το να μοιράζεσαι, ρε παιδί μου, πράγματα με τον κόσμο που κάποτε... Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι σου να πάρεις μια ανάσα? Θες να ακούσω τον Άγγλο? Θέλετε να πάμε... όχι, να πάμε σε ένα break. Ναι, να πάμε ναι, σε ένα break. Απλά να πω μόνο αυτό. Να πάρεις μια ανάσα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι... επειδή όλα αυτά συμβαίνουν πλέον μπροστά στον κόσμο... ρεζίλη, τέλος πάντων. Δεν είναι ρεζίλη, το να είσαι ειλικρινής, αγαπώ και να δείχνεις. Πλέον όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά στον κόσμο, ξέρω εγώ. Σήμερα είναι η μέρα που μπαίνουν όλοι στο πλατό. Και πλέον δεν έχω κάτι να κρύψω, ξέρω εγώ. Τίποτα. Αποφάσισα κάποια στιγμή ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι απλά να είμαι τελείως ανοιχτή, ναι, ναι, και να πηγαίνω με αυτό, αυτό. Ξέρεις τι, και το δάκρυ καμιά φορά έχει τη μεγαλύτερη ειλικρίνη από όλα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρεις μια ανάσα και επιστρέφουμε. Κοιτάξτε το πολιτικό πεδίο. Όλοι πολεμάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μήπως όμως είναι εύκολο να το πολεμήσουν όταν και εσείς, ξαναλέω, όχι προσωπικά, να κάνω την ερώτηση. Βάζετε αυτογκόλ στην προεκλογική καμπάνια. Τι εννοώ? Για αυτογκόλ βάζουμε, δεν καταλάβα. Θα πω ένα αυτογκόλ. Για πείτε. Ξεκινάει η παρουσίαση του πρόσφατου δελτίου και σε πολύ λίγες ημέρες ένας υποψήφιος, με δική σας απόφαση, δικαίως ή αδίκως να το συζητήσουμε τώρα, ναι, αποσύρεται, αποκλείεται από το ψηφοδέλτιο. Μιλάω για τον κύριο Παπανότα. Άρα λοιπόν, πέφτει η δημοσιότητα πάνω σας. Πήρα μία απόφαση, βάσει αυτόν τον οποίο, βάσει αυτόν που άκουσα, η οποία ήταν απολύτως συνεπής με τις αξίες μου. Ο κύριος Μητσοτάκης, για ποιο λόγο κρατάει μνήτρια του Κασιδιάρη στο ψηφοδέλτιό του? Για ποιο λόγο κρατά βουλευτή του, ο οποίος δεν ξέρει εάν θα με αποκαλέσει ο ή η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, περνάμε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο και μετά κρατάμε την ομοφοβία και το ρατσισμό στα ψηφοδέλτιά μας? Όταν κάνατε τις επιλογές σας και καταλήξατε στο να είναι ο κ. Παπανότας στο ψηφοδέλτιο, εγώ σκέφτομαι ότι είναι απλό γκουγκλάρισμα. Θα μπορούσε να, είτε από εσάς είτε από ένα συνεργάτη σας, δεν είναι δική σας δουλειά να το κάνετε προφανώς, θα μπορούσε να την έχει φέρει στην επιφάνεια. Για μένα αυτή το θέμα είναι λήξαν. Έχει κάνει και μια δήλωση ο κ. Παπανότας πιο πρόσφατα, αλλά δεν θα σχολιάσω παραπάνω. Το ψηφοδέλτιό μας είναι όπως έχει κατατεθεί και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Δεν πλήγωσε την καμπάνια, λέτε, αυτή η εξέλιξη? Ήδη. Μου απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια δήλωση λέτε του κ. Παπανότα, γιατί άκουσα διάφορες δηλώσεις. Άκουσα και μια που λέει ότι ο Στέφανος δεν είναι ηγέτης, είναι για να πάμε για μπύρες. Σου απάντησα ήδη. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω. Και είμαι και τα δύο. Για τις μπύρες. Και ηγέτης και για μπύρες. Δεν άκουσε εμένα. Ζήτησες δηλαδή, ακρόαση, δηλαδή, την οποία δεν... Νομίζω ότι όταν χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση για κάποια πράγματα που άκουσες, ρωτάς και τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Το λέω, δεν δέχτηκες κάποιο λάθος τηλέφωνο ή δεν σου ζητήθηκε μια όχι συνάντηση ενώπιος ενώπιο? Όχι. Όταν είσαι ηγέτης σε κόμμα και όχι μάνατζερ σε επιχείρηση, λαμβάνεις υπόψη σου και κάποιους ανθρώπους που ψήφισαν, μπήκαν στον κόπο, άφησαν μια ωραία Κυριακή
τους 35 βαθμούς Κελσίου και αντί να πάνε στην παραλία, πήγαν σε ένα εκλογικό τμήμα και επέλεξαν έναν άνθρωπο. Άκουσα κάτι από τον Αντώνη για μια δήλωσή μου. Δεν επρόκειτο για δήλωσή μου. Εγώ δεν είπα δεν κάνει για ηγέτης, είναι για να πάμε για μπύρες. Εγώ μιλώντας την ώρα της κρίσης, και άνθρωπος είμαι κι εγώ, και μπορώ να πω και ένα συχτήρι, ας πούμε, σε δύο δικούς μου ανθρώπους. Ήτανε σε ιδιωτική συνομιλία. Ήτανε σε συνομιλία με κάποιον follower και δεν αφορούσε επίσημη δήλωσή μου. Η επίσημη δήλωσή μου, αλλά άμα έχεις αρχηγό του πολιτικού σου γραφείου, το δικηγόρο του μπαμπά σου, δεν σε ενημερώνει καλά. Η επίσημη τοποθέτησή μου ήταν ότι πιστεύω ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και δεν μειώνει το πολιτικό του ύψος μια μικρή λανθασμένη απόφαση. Ναι. Κοίτα, εμένα. Έβαλα στην άκρη την πικρία μου για όλα όσα έγιναν. Ναι. Έβαλα στην άκρη τον ανταγωνισμό μεταξύ κομματικών στελεχών που εγώ είμαι ιδεαλιστής της αριστεράς και πιστεύω στη συντροφικότητα, αλλά είδα άλλα πράγματα. Ναι. Τα έβαλα όλα αυτά στην άκρη. Βάλε μια ανατελεία και θα σου ξαναδώσω το λόγο. Μου έκανε και εντύπωση. Και είπα ότι ο άνθρωπος είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ναι. Είμαι και ηγέτης, είμαι και για μπύρες, βέβαια, όταν το λες με 8 μήνες θητεία στην πολιτική ζωή, είναι λίγο αστείο. Ναι. Δηλαδή, ηγέτης αναδεικνύεσαι από τον κόσμο και με μια πορεία. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά είμαι ευγνώμων και να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους εσάς που συμπορευτήκαμε σε μια εμπειρία που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία και αξιοπρέπεια πάντα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι το καλύτερο για όλους. Φεύγω με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είμαστε φίλοι, θα παραμείνουμε έτσι. Κρατάω μια ωραία ανάμνηση από αυτά τα 3 χρόνια σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε το Μέγα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που περάσαμε υπέροχα, γιατί πράγματι σε αυτήν εδώ την εκπομπή φέτος δεν υπήρξαν διαπληκτισμοί και ψεύτικα χαμόγελα μπροστά. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω και εγώ μετά από 3 χρόνια παρουσίαση εδώ πέρα να ευχαριστήσω με μεγάλη έτσι, αγάπη όλους τους συνεργάτες. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσιάστρια της εκπομπής και την χαρά και την τιμή που είχαμε να συνεργαστούμε 3 χρόνια. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι όλα γίνονται για το καλό και όλα θα γίνουν με το καλό. Να περνάτε καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά. Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Μαρίνα Σάτη, καλεσμένη χθες στο Studio 4. Εκεί που δεν το περίμενε, εκτιμώ πάρα πολύ τον τρόπο που την αντιμετώπισαν οι παρουσιαστές και σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα, που θα μπορούσε κάποιος άλλος να είχε αναφερθεί και να κάνει συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν θέλανε να πάει κουβέντα προς τα εκεί. Ήρθαν όμως οι σκέψεις, γιατί οι σκέψεις έρχονται όσο και να τις κρατάς και να προσπαθείς να τις βάλεις στην άκρη, υπάρχουν και μπορεί από μια οποιαδήποτε αφορμή να έρθουν μπροστά σου οι εικόνες και να μην συγκρατηθείς. Μόνη της το είπε, ναι, η Μαρίνα και... Αυτό θεωρώ ότι συνέβη. Ναι. Και σε αυτές τις στιγμές νομίζω και όταν έχεις να κάνεις πράγματα, πόσο μάλλον τώρα που έχει μπροστά της ένα συγκεκριμένο στόχο, που το πρόγραμμά της είναι γεμάτο, η ατζέντα της, μέχρι να γίνει και η Eurovision, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι σαν να ξέρεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσεις, αλλά να μην είσαι έτοιμος. Δηλαδή θέλει το χρόνο του και να προσπαθείς να βάζεις πολλά μέσα στην ημέρα. Να γεμίζεις το πρόγραμμα. Να μην θέλεις να μείνεις μόνος το Σαββατοκύριακο, να... Να προσπαθείς να ξεχαστείς. Να ξεχαστείς, ναι. Είναι δύσκολο. Ο καθένας βέβαια το αντιμετωπίζει με τον τρόπο του. Η εργασιοθεραπεία και η εργασιομανία και όλα αυτά που κάνει τώρα η Μαρίνα, προφανώς και τη βοηθάνε. Εντάξει, είναι και πολύ νοπό. Είναι πολύ νοπό, είναι δεν πολύ είναι πρόσφατο, και εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε να το φανταστούμε, όποιος δεν μπορεί να το φανταστεί, κάποιοι μπορούν να το φανταστούν, αλλά είναι όντως πολύ καλή. Εντάξει, η Νάνση και ο Θανάσης πάντα είναι κύριοι και κυρίες. Μου έκαναν εντύπωση και κάποιες λεπτομέρειες τηλεοπτικά. Έφυγε το πλάνο. Έφυγε το πλάνο. Δηλαδή, και ότι δεν μείνανε σε αυτό. Και... Αυτό για μένα είναι σεβασμός. Η αισθητική του σεβασμού. Φαίνεται από κάποιες, μικρές λεπτομέρειες. Η Νάνση, εντάξει, παρασύρθηκε και ναι. Προτίμησε να μην μιλήσει, γιατί αν μιλήσεις, προφανώς και η ίδια κάτι δικό της θα σκέφτηκε, θα αισθάνθηκε. Θα το έκανε χειρότερο. Ρεζίλ δεν έγινε το κορίτσι, δηλαδή. Έτσι πως ανένιωσε έτσι, κανείς
ούτε έγραψε κάτι τέτοιο, ούτε αισθάνθηκε ίσα-ίσα αυτό που εγώ εισέπραξα. Ίσα-ίσα μια αγκαλιά θέλαμε αυτό. Να τις κάνουμε όλοι. Απλώς αισθάνθηκε ότι τώρα να ασχολούνται μαζί μου αυτό που είναι κάτι τόσο προσωπικό και δεν έχει να κάνει με την Eurovision, από ταπεινότητα. Ναι, που ούτως ή άλλως και για την Eurovision. Όχι, Ρεζίλη, ότι και... τώρα γιατί να ασχολούν, να κάθονται τώρα να με βλέπουν σε αυτή την κατάσταση. Αν μπορούσε να το κρύψει, θα το έκρυβε, όπως είπε. Και αν βγάλετε και το προσωπικό τη αυτό πολύ άσχημο συμβάν. Και για την Eurovision ακούει πολλά. Δηλαδή, βλέπετε ότι τοποθετείτε και συνέχεια, επειδή έδωσε μια σειρά συνεντεύξεων από τη συνέντευξη που και μετά σε κανάλια, ραδιόφωνα κτλ. Προσπαθεί να δικαιολογήσει το γιατί έγινε το βίντεο κλιπ, το γιατί μπήκαν 8 δημιουργοί. Τι εννοούσε. Τα πάντα. Οπότε είναι σε μια αμυντική. Στάση, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι για το κομμάτι της Eurovision θα το είχε ούτως ή άλλως. Δηλαδή... Ναι. Αυτό λέω, το έχει και δεν σταματάει να το έχει. Και εδώ φαίνεται και η πρόθεσή της. Ποτέ δεν είπα κάτι για το τι είναι η Ελλάδα και ποια είμαι εγώ για να πω τι είναι. Μα δεν το είπε και μην τη ρώτησαν πολλές φορές. Ναι, αλλά σε όλα τα site έπαιξε αυτός ο τίτλος. Ναι, η Ελλάδα είναι η πλαστική καρέκλα. Αυτό δεν είναι. Τη ρώτησαν, η Ελλάδα είναι και η πλαστική καρέκλα και ο φραπές. Λέει, είναι και αυτό η Ελλάδα. Και πήραν αυτό το κομμάτι και βάλανε ότι η Ελλάδα είναι αυτό. Βέβαια. Και η ίδια δεν τοποποιείται, δεν λέει όχι, δεν είναι και αυτό. Εγώ με αυτά που έχω ζήσει, για μένα και αυτό είναι η Ελλάδα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να φανεί κάτι άσχημο. Δεν θέλω να φανεί αυτό το ιδανικό, το πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή δεν ξέρω τι θα ήταν. Αλλά και ωραίο κομμάτι φάνηκε. Κοιτάξτε, αυτό το πάμε από την αρχή η κοπέλα στο βίντεο κλιπ της. Έβαλε και την Ακρόπολη, έβαλε και την πλατεία Μοναστηρακίου. Μια ματιά λίγο διαφορετική. Εντάξει, έβαλε και την πύλη σκληρής του Ανδριάνου. Πραγματικότητας. Εμείς ναι, να δώσουμε όλη μας την θετική ενέργεια. Μα παίρνεις έναν καλλιτέχνη με την αισθητική του μαζί. Δηλαδή, ξέρουν ότι η αισθητική της Μαρίνα Σάτι είναι αυτή. Οπότε δεν μπορείς να γκρινιάζεις που δεν έκανε ένα βίντεο κλιπ σαν την Παπαρίζου και τον Αργυρό. Η Μαρίνα Σάτι είναι αυτό το ιδιαίτερο. Εμείς, ό,τι και να γίνει, Μαρίνα μου, σ' αγαπάμε και είμαστε μαζί σου. Σε αντίθεση με τον Κασελάκη, που δεν ξέρω αν τον αγαπάμε και δεν ξέρω αν είμαστε μαζί του. Έχω την αίσθηση. Ο καθένας έχει την οπτική τις προσωπικές επιλογές. Ένα και χειρότερο το κάνει. Δηλαδή, ας μην δώσει άλλη συνέντευξη. Ταπεινή συμβουλή, μην δώσει άλλη συνέντευξη. Γιατί... Εσύ ως τι μιλάς, ως όχι, ως κάποιος που θέλω ειλικρινά. Ακούστε, όχι. Καλά, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα δώσει άλλη συνέντευξη τώρα και εσύ βαρύ είναι αυτό που λέει. Μα σε κάθε συνέντευξη το κάνει χειρότερο και θα το Πασόκ θα τον περάσει. Αυτό λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ συμπαθή και αυτά που λέει μου είναι στα αυτιά μου συμπαθή. Αυτό που με ξενίζει είναι σαν να μιλάει πάντα. AI, σαν του έχεις βάλει η εικόνα του και ο τρόπος που μιλάει και είναι σαν να μιλάει μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η εικόνα δηλαδή που βλέπουμε δεν είναι φυσική. Ίσα-ίσα, δεν έχει έναν λόγο ξύλινο. Όχι. Άμα δεις το βίντεο AI του Κασελάκη, δεν ξέρεις αν είναι πραγματικά. Αυτό τώρα δεν ήμουν σίγουρος, μέχρι να δω τον κύριο Στρόιτερ, δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι... Αγάπη μου λίγο το μόνιτο. Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, ρωτάνε για κάτι για μπύρες σοβαρό. Ωραία. Ας μην... Για να πούμε σοβαρό, λίγο κάτι ουσιαστικό. Δεν απαντάει ουσιαστικά. Αμέσως αποφεύγει να απαντήσει και το ρίχνει τον μπαλάκι αλλού. Το Δημήτρη τον Παπανότα. Αλλά είπε και για πολιτικά θέματα, έκανε και την κριτική του στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τώρα παίζουμε ένα απόσπασμα πάμε για δύο ότι τον ενόχλησε μόνο. Πάρα πολύ η αποστροφή του Δημήτρη Παπανότα για τις μπύρες. Διότι όταν επιλέγεις να το χρησιμοποιήσεις το λόγο σου σε μια συνέντευξη σε έναν κεντρικό παρουσιαστή, πάει να πει ότι σε πείραξε. Γι' αυτό είπε ότι είμαι και ηγέτης, είμαι ήταν και για μπύρες. Ήταν ερώτηση του Στρόιτερ για τις μπύρες ή από μόνος του το ανέφερε. Υπήρξε η ερώτηση του Αντώνη Στρόιτερ. Δεν τον ρώτησε για τις μπύρες. Τον ρώτησε για τον Δημήτρη Παπανότα. Ναι, αλλά για τις μπύρες υπήρχε ερώτηση όχι, ή από μόνος θα πάει. Από μόνος. Άρα αυτό σημαίνει ότι μια χαρά ενημερώνεται για τις δηλώσεις του Παπανότα. Δηλαδή για τις δηλώσεις που είχε γύρω μα τόσο χαμός. Και για αυτά που είχε πει. Για μαγκύρα, για χίλια δύο πράγματα. Για να διαβάζει ο Κασελάκης για τη μαγκύρα. Για τις μπύρες πώς το διάβασε. Γιατί είναι ο υποψηφιός του που μόλις τον είχε πει. Είναι πολύ σοβαρό η μπύρα. Έχει συμμετάσχει σε ελάχιστα. Και είναι η απόφαση του πολιτικού αρχηγού να αποσύρει από το ψηφοδέλτιο. Ξαναλέω όμως και φαντάζομαι και αυτή ήταν η ερώτηση του Στρόιτερ, αλλά δεν τον άφησε και πολύ να μιλήσει στον άνθρωπο. Ξαναλέω. Όταν όμως πριν 10 μέρες αποφασίζεις να το βάλεις στο ψηφοδέλτιο και αυτές οι δηλώσεις προϋπήρχαν. Άρα δείχνει αυτό μία ασυνέπεια. Το να γίνουν κάποιες δηλώσεις εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του ονόματος στο ψηφοδέλτιο,
κατανοητό και σεβαστό ότι αν έγινε εκ των υστέρων, παίρνεις μία απόφαση γιατί είναι, δεν συνάδουν αυτές οι δηλώσεις με τις αξίες. Είναι ακόμα χειρότερο. Έγιναν όμως. Όχι, δεν είναι ακόμα χειρότερο. Να σου πω, είναι, αν κάποιος κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λες και ακόμα χειρότερο. Γιατί το πρωινό πριν τη διαγραφή του Παπανότα, έδινε διαρροή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τη δήλωση του Παπανότα και δεν έχουμε πρόβλημα. Ισχύει. Κάνανε διαρροή και το πολιτικό ρεύμα. Δηλαδή. Και έρχεται αφότου απαιτούν οι συνυποψήφοι του Παπανότα να αποσυρθεί από το σχολείο, έρχονται το μεσημέρι με απόφαση Προέδρου και τον διαγράφουν. Δεν μπορεί να μην την ξέραν λοιπόν τι είχε συμβεί, όταν, πόσο είναι μάλλον όταν υπήρχε η το πρωί και το μεσημέρι να διαρροή. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση αυτό που είπε για τον Πρωθυπουργό και δεν κατάλαβα ποια είναι η θαυμάστρια. Αναφέρεται σε μια συνάδελφό μας η οποία είχε πάρει παλιά στην εκπομπή. Δεν ανέφερε όμως ονόματα, οπότε όχι. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είναι θαυμάστρια. Δεν ξέρω γιατί πήγε το μυαλό σας εκεί, ειλικρινά. Αυτό το ξέρω γιατί έχουν γίνει και δημόσιες τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανασύρουν μια συνέντευξη. Αναφέρουν, εγώ σου λέω τι γράφουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δημοσιευμένα. Και βουλευτή ενός κυρίου που δεν ξέρει με ποιο άρθρο να με αποκαλέσει. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Έτσι, ναι, είναι okay. Ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης ο Κυριατζίδης, που όντως πριν λίγες μέρες σε μια συνέντευξή του σε τοπικό κανάλι είπε, δεν ξέρω πώς να τον πω, ή τον κύριο Κασελάκη. Είναι δημοσιευμένο. Αυτό δεν είναι κάτι. Όμως το άλλο είναι δική του ερμηνεία. Και επειδή είναι πρόεδρος τώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή η ερμηνεία είναι επικίνδυνο λίσθημα. Και με δική του διερμηνία διέγραψε τον Παπανότα και σου λέει ότι εγώ έτσι έκρινα για εθνικούς λόγους. Όχι, εδώ χαρακτηρίζει κάποιον άλλον όμως. Ναι, αλλά και αυτός ερμηνεύει. Η θαυμάστρια που εννοεί τον κύριο Κασιδιάρη, που εσείς μου είπατε, εγώ δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Όλος ο κόσμος είναι ερμηνεία. Ναι, που πήγε, μήπως. Δεν ξέρω. Απλά, παιδιά, για να μην το κουράζουμε το που πήγε. Η Αυγή, η οποία είναι εφημερίδα, η οποία ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει άρθρο όπου αναφέρεται συγκεκριμένα σε ποιον αναφέρεται ο κύριος Κασελάκης και αναφέρεται στο πρόσωπο το οποίο λέμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αυγή. Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να. Άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι. Θέλω να σου πω ότι είναι αυτό που και εμείς καταλάβαμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει. Okay. Δηλαδή, αν είναι τη συγκεκριμένη τη λέει θαυμάστρια του Κασιδιάρη, είναι και ανενημέρωτος ακόμα μια φορά. Με τον τρόπο του προσπαθεί να προκαλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο όπως έκανε εκείνος για τον Δημήτρη Παπανότα. Τι εννοείς, είναι πολιτικός αντίπαλος και πρωθυπουργός. Τι εννοείς. Αυτό κάνει με την αναφορά του στα σχολεία. Έχουμε ευρωεκλογές, σας ξαναλέω. Μερικοί δεν έχουν καταλάβει τι είναι ευρωεκλογές. Καλά, επιλεκτικά πάντως δεν μπορείς να γνωρίζεις. Αξιολογείς όπως εσύ πιστεύεις. Ωραία. Αλλά δεν μπορείς να. Επιλεκτικά. Να παίρνει από. Δηλαδή για κάποιον να μην ψάχνει και για κάποιον άλλο. Δηλαδή πιο πολύ ψάξανε για το αντίπαλο το κόμμα. Που του κάνανε, και όχι για τον Παπανότα που ήταν στο δικό του. Σωστό. Το εσχρό χτύπημα που του κάνανε. Επιμένω εγώ σε αυτό. Και δεν το κάνω υποστηρικτικά του Παπανότα. Μου κάνει εσύ, εντύπωση. Αν ποτέ κάνει κάτι άλλο, θέλω να μπει σε επικοινωνία κόμματος. Θα είσαι πολύ δυνατή. Η Φέιθα έχει to the point πράγματα. Μ' αρέσει. Όπως λέει και ο μικρότσικος στο κουκούτσι, τον οποίο τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, Μάρτζη μου. Βεβαίως. Θέλω πολύ να ακούσω τι λέει για. Λέει ωραία πράγματα και πετάει και τις μπηχτές του. Για τον νόμο ήτο. Τελείωσε και η εκπομπή σήμερα. Της συναδέλφου και τα λοιπά. Και ο νωρίς θα έχουμε και κάποιες ελέξανδρες δηλώσεις μετά. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Σταμάτησε μια εκπομπή χωρίς την παρουσιάστρια. Τελείωσε μια εκπομπή, χαιρετήσαν όλοι χωρίς να μπορεί να χαιρετήσει η παρουσιάστρια. Έχει τεχνικά θέματα, εντάξει, δεν πρέπει να σε βάλει τον νόμο. Χαιρέτησε, παιδιά, έπεσε η αυλαία με αυτά και δεν ήταν η βασικό. Θα πάρω τα γυαλιά σου και θα τα σπάσω με το ταχούνι μου σήμερα, αλήθεια. Ωραία, να με αποζημιώσεις. Έτσι, τάκ, τάκ, προτροπή σε βία, μίμηση. Σχόλη και θρύψαλα. Να γίνομαι μαζί σου.